Μείω τον Ανδρέα Καραγιάννη. Ανδρέα Καραγιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Πάμε γιατί τρέχει η επικαιρότητα. Καλησπέρα από τα δικαστήρια Πειραιά, γιατί είχαμε ραγδαίες εξελίξεις σήμερα στο θέμα της απολογίας του 68χρονου ιερέα. Δεν ξέρω, με ακούτε? Ναι, σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. Για ωραία, πες μας. Ωραία, είχαμε λοιπόν εξελίξεις πριν από λίγο στο θέμα της απολογίας του 68χρονου ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια κάτι εξακολούθηση και κατασυρωή έναντι του 12χρονου παιδιού. Πριν από λίγο έκανε αίτηση και τελικά έγινε δεκτή το αίτημα για προθεσμία για να απολογηθεί. Αυτά που μέχρι στιγμής ανέφερε είναι ότι είναι ψευδή όλα αυτά, ποτέ δεν θα έκανε κακό στο συγκεκριμένο παιδί, το οποίο ήταν στο στενό οικογενειακό του κύκλο. Παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι δεν ανήκει στην επίσημη εκκλησία, αλλά και σε κάποια άλλη εκκλησία. Και είπε ότι όλα αυτά το παιδί δεν κατάλαβε σωστά. Δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο σκέλος που ανέφερε στους δικηγόρους του. Το παιδί δεν κατάλαβε σωστά ότι ήταν στο περιβάλλον του παιδιού και ποτέ δεν θα του έκανε κακό και ότι όλα αυτά θα αποδειχτούν. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ένα πρώτο draft, ένα πρώτο προσχέδιο της απολογίας που θα καταθέσει, γιατί πραγματικά είναι έτσι μια συγκλονιστική υπόθεση που έχει συνταράξει την ελληνική κοινωνία αλλά και τους κόλπους της Εκκλησίας, γιατί την αγγίζει υπό την έννοια ότι είναι ένας δασοφόρος, απατεώνας, υποδίεται πιστικά ακόμα έναν ιερέα και κλέβει. Υπάρχει, Ανδρέα Καραγιάννη, και άλλη καταγγελία για το συγκεκριμένο. Είχε παρενοχλήσει, σύμφωνα με καταγγελία, και το γιο ενός άλλου ιερέα. Για πείτε μας εδώ πέρα τι γίνεται. Υπάρχει μια καταγγελία, λοιπόν, από έναν ιερέα, ο οποίος ήταν και φίλος με το συγκεκριμένο, καθώς λέει ότι παρόλο που ο ίδιος συστηνόταν, να πούμε ότι ήταν παλαιομερολογήτης. Συστηνόταν, δεν ήταν, είπαμε, ένας ψευτοιερέας. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Ένας δασοφόρος. Πάμε λοιπόν. Ναι, όχι, τώρα μιλάμε σε σύγκριση με τον... Έχουμε λοιπόν εδώ έναν άλλον ιερέα, ο οποίος καταγγέλει τι άλλος ιερέας. Ναι, ότι τον είχε...